Η μάχη της μάσκας είναι σε εξέλιξη σε φαρμακεία, καταστήματα επαγγελματικού εξοπλισμού, με τους πολίτες της Πάτρας να τρέχουν να προμηθευτούν όχι τεμάχια, αλλά ολόκληρα κουτιά μάσκες. Ήδη πάντως μεγάλες παραγγελίες έχουν γίνει για τις ανάγκες του λιμανιού στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Τα αποθέματα σε μάσκες στα φαρμακεία της Πάτρας έχουν εξαντληθεί, αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πατρών, Ανδρέας Σοφιανόπουλος. Όχι, μάσκες δεν υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, θα έρθει με ένα πολύ περιορισμένο απόθεμα από τις ακριβές μάσκες φίλτρου. Μιλάμε τώρα για ελάχιστα κομμάτια σε κάθε φαρμακείο, οι οποίες κοστίζουν 6-7 ευρώ, νομίζω περίπου. Δεν έχω δει και την τιμολόγηση ακόμα. Όμως ο πανικός είναι άσκοπος, γιατί η μάσκα δεν προστατεύει από κάτι. Τη μάσκα τη φοράει μόνο αυτός που είναι ασθενής, για να μην μολύνει τους άλλους. Δεν τη φοράμε εμείς για να προστατευτούμε. Μόνο είναι η καθαριότητα, η αποφυγή συνωστισμού σε χώρους. Και τα γνωστά μέτρα, να μην φτύνουμε κάτω, να σκουπίζουμε τα χέρια μας, όταν βήχουμε να χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλο. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνουμε. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Σε σχέση με αυτό. Να πούμε ότι ο κορονοϊός, για να το πούμε αυτό το πράγμα, τα θύματα που έχει είναι 99% θύματα μεγάλης ηλικίας με συνοδά νοσήματα. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα αρρωστήσει από το κορονοϊό βρήκε θέση στο νεκροταφείο. Ας είμαστε λίγο ήρεμοι και ψύχρεμοι με το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται πανικός. Το ίδιο έγινε με τα πουλερικά, με τα χοιρινά. Θα περάσει ο κορονοϊός με ψυχραιμία, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα.